Ακούτε τα podcast του 902.gr. Είναι γενοκτονία. Αυτό ακριβώς βιώνει ο λαός της Παλαιστίνης στη Γάζα, αλλά και τη Δυτική Όχθη. 5.000 νεκρά παιδιά. Περισσότεροι από 11.000 νεκροί. Χιλιάδες τραυματίες που δεν μπορούν να έχουν ούτε τη στοιχειώδη περίθαλψη, αφού τα νοσοκομεία της Γάζας βομβαρδίζονται από το Ισραήλ. Από τις 7 Οκτώβρη μέχρι σήμερα, οι νεκροί Παλαιστίνοι που δολοφονήθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής στη Δυτική Όχθη ξεπερνάνε τους 200. Μέσα σε αυτό το μακελιό, η χώρα μας είναι χωμένη ως το λαιμό. Με ποιον τρόπο? Πρώτον, μέσα του πολεμικού ναυτικού επιτηρούν στα ανοιχτά της Γάζας μαζί με αμερικάνικα και άλλα ανατοϊκά πλοία. Δεύτερον, η αμερικάνικη βάση της Σούδας δουλεύει σε φουλ ρυθμούς, έχοντας τυγκάρι από πολεμικό υλικό, πλοία, αεροπλάνα και τόνους από βόμβες. Τρίτον, η ελευσίνα για το στρατιωτικό της αεροδρόμιο μετατρέπεται σε πεδίο βολής και εκεί στρατοπεδεύουν πλέον εκατοντάδες στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων. Τέταρτον, η αμερικάνικη βάση της Λάρισας δουλεύει διπλοβάρδιες, καθώς τα drones των Ηνωμένων Πολιτειών που φιλοξενεί έχουν να επιτηρούν από τη Μαύρη Θάλασσα και το Ρωσοανατολικό πόλεμο στην Ουκρανία έως τη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο. Ας ανοίξουμε εδώ μία παρένθεση. Για να γίνει κατανοητό το εύρος της εμπλοκής της Ελλάδας στα ευρύτερα πολεμικά σχέδια στην περιοχή, χρειάζεται να κοιτάξουμε λίγο πιο ανατολικά προς το χάρτη. Σε ένα από τα κέντρα των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, τη Σαουδική Αραβία και συγκεκριμένα την πόλη Γιαμπού, εδρεύει μια ελληνική πυροβολαρχία με μία συστοιχία του αντιαεροπορικού συστήματος Patriot και 80 άτομα προσωπικό στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Μάλιστα, όπως γράφεται αυτές τις μέρες, η παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας θα ανανεωθεί για να υπηρετεί 1.800 χιλιόμετρα από τα σύνορα, τη στιγμή που όλα δείχνουν ότι πάμε προς γενικότερη ανάφλεξη στην περιοχή. Για να αντιληφθεί κανείς σε τι κίνδυνο εμπλέκεται η χώρα μας μέσω της παρουσίας ενόπλων δυνάμεων στη Σαουδική Αραβία, αρκεί να αναφέρουμε πως αφενός η Σαουδική Αραβία εδώ και χρόνια έχει εισβάλει στη διπλανή της χώρα την Ιεμένη, καταδικάζοντας το λαό της στην πείνα και το θάνατο, αφετέρου από την Ιεμένη και συγκεκριμένα από τους Χούθη της Ιεμένης εκτοξεύονται πύραυλοι και drones με στόχο το Ισραήλ και πλοία του Αμερικάνικου πολεμικού ναυτικού που περιπολούν στην περιοχή. Η απόσταση ανάμεσα σε Σαουδική Αραβία και Ιράν είναι απόσταση βολής, με τον Περσικό να βράζει από συγκεντρωμένα πολεμικά και εμπορικά πλοία. Σε αυτό το σταυροδρόμι πυρών και κινδύνων, λοιπόν, εδρεύει μια πυροβολαρχία του ελληνικού στρατού, με προσωπικό και μέσα που πληρώνει και έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός και με τη συμφωνία βέβαια της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Κλείνει παρένθεση. Η Ελλάδα είναι με τα μπούνια μέσα στον πόλεμο γιατί κάποιος ποντάρει πολλά στην εμπλοκή. Είναι η αστική τάξη της χώρας μας που επιδιώκει να αναβαθμίσει τα κέρδη της, τα σχέδιά της και τις επενδύσεις της. Και όσο κάθεται η σκόνη από τις αιματηρές εξελίξεις, τόσο πιο καθαρά διακρίνεται πως αυτό που έχουν βάλει στο μάτι το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του είναι αυτό που αναφέρει σε έκθεση του 2019 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Ακούστε και θα καταλάβετε. Η κατεχόμενη Παλαιστινιακή επικράτεια βρίσκεται πάνω από σημαντικές δεξαμενές πλούτου, πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και της Μεσογείου στα ανοιχτά της Λωρίδας της Γάζας. Η κατοχή συνεχίζει να εμποδίζει τους Παλαιστίνιους να αναπτύξουν τα ενεργειακά τους πεδία έτσι ώστε να εκμεταλλεύονται και να επωφελούνται από αυτά τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, ξαναχαράζονται ενεργειακές διαδρομές με το αίμα των Παλαιστινίων και τα όπλα του πολύτιμου συμμάχου των ελληνικών κυβερνήσεων, του Ισραήλ και με ατλαντική εποπτεία βεβαίως. Θυμίζουμε και για την ιστορία αλλά και για το σήμερα ότι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ αποτελούν την περίφημη τριμερή στην Ανατολική Μεσόγειο με την υποπτία των Ηνωμένων Πολιτειών. Η ατζέντα της τριμερούς περιλαμβάνει τα πάντα: οικονομική, ενεργειακή, στρατιωτική συνεργασία και ό,τι άλλο βάζει ο νους. Και για την ιστορία, θυμίζουμε ότι αυτά τα τριμερή σχήματα και η αναβαθμισμένη οικονομική, πολιτική και στρατιωτική συνεργασία μπήκε σε νέα τροχιά, πιο αναβαθμισμένη, επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ στους σχετικούς νόμους για τις σχέσεις της χώρας μας με το Ισραήλ που ψήφιζε τότε σοριδών το Ελληνικό Κοινοβούλιο και καταψήφιζε βέβαια το ΚΚΕ, θα βρει κανείς τα ονόματα του Τσακαλώτου ως Υπουργού Οικονομικών, του Βίτσα ως Αναπληρωτή Υπουργού Άμυνας κλπ. Τότε κρατούσαν την ομπρέλα της συνεργασίας με το κατοχικό κράτος δολοφόνο. Τώρα παριστάνουν τους αριστερούς ήρωες. Αυτό το αναβαθμισμένο πλαίσιο συνεργασίας με το κράτος τρομοκράτη έχει απογειώσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και πάλι με τις ψήφους όμως και τη στήριξη τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και του ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα, με ευθύνη της άρχουσας τάξης, της κυβέρνησης και όλων των άλλων κομμάτων, είναι μέρος της σύγκρουσης. Και αυτό έχει κι άλλα συμπτώματα. Επειδή η Ελλάδα είναι χωμένη στη σφαγή,
Τα μέσα ενημέρωσης με πρώτη την κρατική ΕΡΤ προβάλλουν ό,τι fake news διακινεί ο Ισραηλινός στρατός. Επειδή η Ελλάδα είναι χωμένη στη σφαγή, τα μέσα ενημέρωσης επιχειρούν να θάψουν ακόμα και όσα δεν θάβονται, όπως οι επιβλητικές εκδηλώσεις αλληλεγγύης του ΠΑΜΕ αλλά και μαραθωνοδρόμων στον πρόσφατο μαραθώνιο της Αθήνας. Και εδώ μια μικρή παρένθεση πάλι. Ο σεσημασμένος πλέον βόθρος των social media που κάνει βάρδια στήριξης του Ισραήλ και των πεπραγμένων της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έφτασε στο σημείο να στοχοποιεί ακόμα και τους αθλητές που έτρεξαν για λίγα μέτρα με τις σημαίες της Παλαιστίνης. Και πρέπει να τους θυμίσουμε εδώ ότι ο μαραθώνιος και η κλασική του διαδρομή από τον τύμβο του Μαραθώνα έως το Καλλιμάρμαρο έχει στιγματιστεί αγωνιστικά από τον Γρηγόρη Λαμπράκη, τον αγωνιστή της Ειρήνης, βουλευτή της ΕΔΑ και δολοφονημένο από το αστικό κράτος. Σε αυτά τα βήματα συνέχισαν επάξια οι αθλητές που δήλωσαν την αλληλεγγύη τους τρέχοντας με τα σύμβολα της Παλαιστίνης και μπράβο τους. Επειδή η Ελλάδα είναι χωμένη στη σφαγή, η αστυνομία έχει ξεκινήσει σαφάρι σε δρόμους αλλά και διαδικτυακά για να βρει υποστηρικτές της Παλαιστίνης. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο πριν μερικές μέρες να προσαγάγουν Παλαιστινίους αλλά και Έλληνες, όπως μάλιστα οι γνωστοί ηθοποιοί Αντώνης και Αγγελική Ξένου, γιατί είχαν κάνει, λέει, το μέγιστο αδίκημα να έχουν και να επιδεικνύουν τη σημαία της Παλαιστίνης. Έγκλημα. Επειδή η χώρα μας είναι χωμένη στη σφαγή, σβήνονται από το χάρτη ειδήσεις που βγαίνουν από το εσωτερικό του Ισραήλ, όπως οι μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις που απαιτούν τερματισμό της σφαγής. Πώς να τις προβάλλουν. Αν προβληθούν, θα χαλάσουν το αφήγημά τους που λέει ότι όλοι οι Ισραηλινοί συμφωνούν με τη σφαγή των Παλαιστινίων. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε το πώς αντιμετωπίζει το κράτος του Ισραήλ τις διαδηλώσεις αυτές. Συλλήψεις, καταστολή και ακόμα περισσότερη λογοκρισία. Κατοχικές δυνάμεις του Ισραήλ εισβάλλουν σε σπίτια Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη για να τους δείρουν και να τους συλλάβουν γιατί κάτι ανέβασαν στα social media υπέρ των αδερφών τους στη Γάζα. Επειδή η Ελλάδα είναι χωμένη στη σφαγή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πέβδει να νομοθετήσει όλο στοιχείως τώρα νομοσχέδιο για ακόμα πιο ασφικτική λογοκρισία στο διαδίκτυο και στα social media. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της αθλειότητας, αρκεί να πούμε το εξής. Τη στιγμή που υπάρχουν καθημερινές καταγγελίες από φορείς και μέσα ενημέρωσης πως κόβονται από το YouTube, το X, το πρώην Twitter, το Facebook για αναρτήσεις που εκδηλώνουν τη στήριξη στα παιδιά και το λαό της Παλαιστίνης, την ίδια στιγμή το YouTube είχε αναρτημένα ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά 555 βίντεο στα οποία κάτι κτίνη βασάνιζαν και εξευτέλιζαν ανθρώπους με αναπηρία. Τόση ευαισθησία έχουν τα social media. Την ξέραμε, αλλά ας την καταγράψουμε δια πάσαν χρήση. Πάμε παρακάτω. Επειδή η Ελλάδα είναι χωμένη στη σφαγή του λαού της Γάζας με την ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, τα διάφορα επιτελεία φτιάχνουν την ατζέντα της ενημέρωσης αποκλειστικά με όσα τραγελαφικά εξελίσσονται στο ΣΥΡΙΖΑ και διάφορα θέματα των πρωινάδικων. Ενώ όταν πρέπει να συζητηθεί ο πόλεμος, τότε αναλαμβάνει να φτιάξει πάνελ, ειδήσεις, γραφικά, κείμενα, λεζάντες και τα πάντα το Ισραήλ. Είτε απευθείας, είτε δι' αντιπροσώπων. Επειδή η Ελλάδα είναι χωμένη στη σφαγή, οι ίδιοι κύκλοι επιχειρούν με αναβαθμισμένα μέσα να περάσει στα βουβά η 50η επέτειος του Πολυτεχνείου, ενώ όταν γίνεται αναφορά, γίνεται εντελώς αποστεωμένη από τα συνθήματα του ίδιου του ξεσηκωμού. Εκδηλώσεις, δεκάδες βιβλία, δεκάδες banner σε site, δεκάδες συνεντεύξεις και σαν από θαύμα είναι εξαφανισμένη από παντού η φωτογραφία ταυτότητα του ξεσηκωμού του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973, με τις κεντρικές πύλες του Ιδρύματος να έχουν πάνω τα συνθήματα με τα οποία πορευόμαστε. Έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ. Για να μην είμαστε αδικοί, καταγράφουμε και μία αγωνία από διάφορους δημοσιογράφους που σε συνεντεύξεις με ανθρώπους που ήταν στο Πολυτεχνείο βρίσκουν σκόπιμο να ρωτήσουν αν έχει νόημα πλέον η πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία. Παιδιά, σιγά σιγά καρφώνεστε. Αλλά το αν έχει νόημα η πορεία στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, νομίζουμε ότι το απαντήσαμε ήδη. Και έτσι θα κλείσουμε. Δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε για την Παλαιστίνη. Δεν θα σταματήσουμε να μιλάμε για την επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο σε βάρος του Παλαιστινιακού λαού. Δεν θα σταματήσουμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα του Παλαιστινιακού λαού να έχει τη δική του πατρίδα και το δικό του κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Δίνουμε ραντεβού στις πορείες εορτασμού των 50 χρόνων από τον ηρωικό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Έτσι, στους δρόμους θα μας βρει και φέτος η συμπλήρωση 105 χρόνων από την ίδρυση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις 17 Νοέμβρη του 1918. Εμείς θα τα πούμε ξανά την επόμενη εβδομάδα. Και μέχρι τότε, σε 902.gr και ριζοσπάστη θα βρείτε τις πραγματικές ειδήσεις.